Πάμε σε ένα ακόμα έθιμο. Μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Το ψάξαμε αρκετά σήμερα. Μπαίνουμε στο κλίμα με τις φωτογραφίες. Αναφέρομαι στην πομπή με καβαλάριδες, από καβαλάριδες, από τη Μεγάλη Βρύση στην περιοχή των Μπρεβελιανών. Και θέλω να πάμε λίγο στον πρόεδρο εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Μιχάλη Αρβανιτάκη. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες, πόσο όμορφες εικόνες και προσέξτε, πρωταγωνιστές. Είναι νέοι άνθρωποι. Βλέπουμε εδώ άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στον τόπο τους, να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να έχουν το άλογο τους, να τηρήσουν έθιμα παραδόσεις. Πόσο όμορφες εικόνες σε μια δύσκολη συγκυρία, αλήθεια είναι, που πολλοί έχουν στραφεί στην τεχνολογία και στην εύκολη λύση. Κύριος Μιχάλης Αρβανιτάκης, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε απόψε μαζί σας εδώ στην εκπομπή. Δική μας η χαρά και πολύ σπουδαία η αφορμή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Όσον αφορά το έθιμο που αναβιώθηκε, η αλήθεια είναι ότι μετά από 20 χρόνια ξανααναβιώθηκε λοιπόν το έθιμο των Καβαλάριδων, όπου ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Βρύση τα Μπρεβελιανά, με προορισμό το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο Γράντος. Το Γράντος είναι μια περιοχή της Μεγάλης Βρύσης, να διορθώσω, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος οργάνωσε τα παιδιά από την προηγούμενη μέρα. Θυμάμαι πολύ, πολύ ιδιαίτερα, θυμάμαι ότι τα παιδιά από την προηγούμενη μέρα ξεκίνησαν να στολίζουν τα άλογά τους. Είχαν το άγχος να πραγματοποιηθεί αυτό το έθιμο ξανά, γιατί εμείς προσωπικά, εγώ το θυμάμαι μικρός, που οι παλιότεροι πήγαιναν κάθε χρόνο και είχα και εγώ το παράπονο το ότι αυτό το έθιμο δεν ξαναγέγινε ποτέ ξανά. Με την ευκαιρία μου λοιπόν να είμαι στο Πολιτιστικό Σύλλογο Πρόεδρος και μαζί με τη βοήθεια των υπόλοιπων παιδιών του Συλλόγου καταφέραμε να ξανααναβιώσουμε το έθιμο και ελπίζω χρόνο με το χρόνο τα άλογα να γίνουν και περισσότερα και να υπάρχει και περισσότερος κόσμος όπου θα επισκέπτεται το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Είναι όμως κάτι που το κυνηγούν, όπως μας είπατε. Είχατε το άγχος εκεί τα νέα παιδιά να στολίσουν, να φροντίσουν τα άλογά τους. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν πώς και πώς. Το περιμένανε πώς και πώς, γιατί δεν το είχαν ξανακάνει και όπως είπατε και πριν, το χωριό μας μαζί με τα Μπρεβελιανά αποτελείται από πάρα πολλούς νέους, με ένα σχολείο 100 παιδιών. Το δημοτικό σχολείο μόνο είχε 100 παιδιά και η πλειοψηφία ασχολούνται με τα ζώα, ναι μεν με την τεχνολογία, αλλά η αγάπη για το χωριό τα κρατάει εκεί. Νέοι άνθρωποι παντρεύονται, νέοι άνθρωποι χτίζουν σπίτια στο χωριό, παραμένουν εκεί και η αγάπη για το χωριό έχει δώσει και σε εμάς το ερέθισμα να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον τόπο, να προσφέρουμε τα πάντα και κάθε μας φιλοδοξία να γίνει πράξη για το χωριό μας, για τη Μεγάλη Βρύση, για τα Μπρεβελιανά και για τους ανθρώπους του χωριού. Και όλοι οι νέοι βλέπω έχουν και ένα άλογο. Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι. Οι περισσότεροι. Και ως μέσο μετακίνησης. Όχι. Εννοώ εκεί σε αγροτικές εργασίες, όχι τώρα στην πόλη ή κάπου έτσι στην ενδοχώρα. Όχι. Από αγροτικές εργασίες υπάρχουν τα κατάλληλα οχήματα, τα κατάλληλα μηχανήματα. Το προχώρησα λίγο παρακάτω εγώ τώρα, απλά μήπως βγάλω κάτι. Ναι. Μάλιστα. Όχι. Όσον αφορά το έθιμο, θα ήθελα να πω ότι παλιότερα από την εποχή της Τουρκοκρατίας, όπου ήταν και ο ναός, βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο, από τότε ξεκίνησε το έθιμο, από εκείνη την εποχή. Έχω ακούσει και εγώ από προφορικές ιστορίες ότι πήγαιναν οι καβαλάριδες το πρωί του Αγίου Γεωργίου. Οι νοικοκυρές από τα χωριά ετοίμαζαν τα καλιτσούνια που είχαν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα πασχαλινά αυγά, αλλά και οι άντρες το κριτικό αυτό, το κλασικό αντίκριστο, όπου μετά τη λειτουργία γινόταν ένα μεγάλο τραπέζι κάτω από τα δέντρα, στη γύρω περιοχή, γύρω από μάλιστα την εκκλησία. Μάλιστα. Έτσι και φέτος έγινε το ίδιο με τα αντικριστά από τους άνθρωπους. Κύριε Αρβανιτάκη, τι να πούμε και του χρόνου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ η πόρτα της εκπομπής ανοιχτή για την περιοχή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για την εκπομπή σας και για ό,τι κάνετε για την παράδοση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.